Κατά την πρώτη προσπάθεια στην ιστορία του ανθρώπου να πετάξει, ο Ίκαρος πλησίασε τον ήλιο πάρα πολύ. Το κερί των φτερών έλειωσε και έτσι ο Ίκαρος έπεσε σε ένα βράχο στο Ικάριο Πέλαγος, ακριβώς δίπλα στο νησί Ικαρία. Δίπλα στο σημείο πτώσης του Ίκαρου δίνονται θεατρικές παραστάσεις που διατηρούν τη μνήμη του ζωντανή. Η πρωτεύουσα του νησιού είναι ο Άγιος Κήρυκος. Βρίσκεται στη νότια πλευρά. Το νησί έχει μήκος 40 χιλιόμετρα. Ίσως η αδάμαση ανεξαρτησία στη ζωή των κατοίκων του νησιού να οφείλεται στον Ίκαρο. Οι άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίζουν το νησί είναι ιδιαίτεροι. Ακτινοβολούν ένα αίσθημα αλήθειας, αγνότητας, ηρεμίας και ζεστασιάς. Το κοινωνικό τους πνεύμα φαίνεται επίσης και από τον τρόπο που οι κάτοικοι διασκεδάζουν μαζί με τους φιλοξενούμενους κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εορτών. Μαγειρεύεται πολύβραστο κατσίκι, ψητά και άλλες νοστιμίες. Τα έσοδα του πανηγυριού δίνονται για δημόσιους σκοπούς, οδοποιία, συστήματα ίδρευσης και ανακαινήσεις. Ειδικά κατά τους θερινούς μήνες επιστρέφουν πολλοί από τους κοσμοπολίτες Έλληνες πάλι στις ρίζες τους στην Ικαρία. Ίσως να οφείλεται η ιδιαίτερη στάση των νησιωτών στη ζωή και στο μεγαλόπρεπο τοπίο που τους περιβάλλει. Γιατί η καθημερινότητα στο νησί βιώνεται σε ένα αργόσυρτο ρυθμό σε αντίθεση με τον ξέφρενο σύγχρονο τρόπο ζωής. Ο Αθέρας, σκεπασμένος από πεύκα και βελανιδιές, γνωστός στην αρχαιότητα ως Πράμνος, διαιρεί σχεδόν σε όλο το μήκος του νησί. Το βουνό πέφτει απότομα προς τα νότια και απλώνεται απαλά προς τα βόρεια. Χωρίζει το νησί σε δύο τμήματα και δημιουργεί ένα μοναδικό κλίμα. Στη δυτική ακτή, το νησί χαρακτηρίζεται από τον απότομο μελισσά, ο οποίος πέφτει σε μερικά μέρη κατευθείαν στη θάλασσα. Ψηλή βράχη από γρανίτη, σπαρμένη παντού, σαν γιγάντια μάρμαρα, λοξευμένη από τον αέρα χιλιάδων χρόνων. Το νησί διαθέτει πλούσια βλάστηση και ποταμάκια, πράγμα σπάνιο για τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Εκεί που υπάρχουν οι αιματικές πηγές, δημιουργήθηκαν μικρές λουτροπόλεις όπως τα Θέρμα. Η περιεκτικότητα σε στοιχεία, ράδιο, θιάφη και άλλα, κάνει τις αιματικές πηγές της Ικαρίας πολύτιμες, παρόλο ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Η ποικιλότητα στις καλλιέργειες και η ύπαρξη νερού έδινε στους καριώτες τη δυνατότητα να ασχολούνται με τη γεωργία από αιώνες. Το καριώτικο κρασί έχει μια μεγάλη ένδοξη ιστορία, η οποία φτάνει μέχρι την εποχή του Ομήρου. Ο πράμνιος ίνος του νησιού αναφέρεται από τον Όμηρο στην Ιλιάδα. Σήμερα τα αμπέλια υπάρχουν παντού και η νοπαραγωγή παίζει ένα μεγάλο ρόλο στη ζωή των κατοίκων. Το κρασί τους είναι ξηρό, κόκκινο, πλήρες γεύσης με υψηλό περιεχόμενο ενοπνεύματος και συνοδεύει όλες τις γιορτές και τα πανηγύρια στην Ικαρία. Στο βόρειο τμήμα, όπου το νησί απλώνεται, βρίσκεται ο Εύδυλος, το δεύτερο μεγάλο λιμάνι.
Εδώ το τοπίο εμφανίζεται χωρίς απότομους βράχους. Με λόφους και κοιλάδες, κατοικισμούς και χωριά, καλλιέργειες και οπωροφόρα δέντρα. Στις ψηλότερες περιοχές υπάρχουν δάση, βελανιδιές, οξιές και χαμηλά δέντρα. Είναι ένα μοναδικό τοπίο, πλούσιο σε εναλλαγές. Στην περιοχή Ράχες, τοπίο κατά πράσινο, με καστανιές, καρυδιές και αμπέλια. Στις παραλίες της περιοχής, τεράστιες σαμουδιές συνθέτουν με τη γαλάζια θάλασσα και τα γύρω υψώματα ένα καταπληκτικό πίνακα χρωμάτων. Γραφικά λιμανάκια, όπως το μικρό ψαροχώρι για λισκάρι, δημιουργούν πλούσιες αναλλαγές στο παραθαλάσσιο τοπίο. Επειδή οι κάτοικοι απέφευγαν κατά τον Μεσαίωνα τις ακτές λόγω των πειρατικών επιδρομών. Τα χτισμένα από φυσική πέτρα σπίτια έχουν σκεπές από πλάκια. Οι περίεργοι σε φόρμα βράχοι χρησιμοποιούνται από αόρατο αρχιτέκτονα σαν στέγες σπιτιών και εκκλησιών. Η Ικαρία ήταν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και της Χούντας τόπος εξορίας για πολλούς, ανάμεσά τους και ο παγκοσμίως γνωστός συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Αυτό ήταν το σπίτι του. Η εγκάρδια φιλοξενία των κατοίκων τον οδήγησε σε μια βαθιά σύνδεση με το νησί. Το όρος Αθέρας. Η μεγάλη βράχη από γρανίτη, σαν σφενδονισμένη από ένα γιγάντιο χέρι στον Μαγκανίτη και στο Κακινάγρι. Τα κύματα της θάλασσας που σπάζουν. Τα πευκοδάση στις Ράχες. Οι λεώνες που πέφτουν στη θάλασσα. Το κάστρο Δράκανο. Το βαθύ μπλε της θάλασσας. Ο ήχος του βιολιστή στα ικαριώτικα τραγούδια. Η αυγή μιας νέας ημέρας συνοδευμένη από τη μουσική μετά το πανηγύρι. Ο σφυρίζων άνεμος στα φύλλα των δέντρων και των ψυχών. Ο ήχος από τα κουδούνια των κατσικιών στα φαράγγια. Η λευκή ανεμοστρόβιλη του νερού πάνω από τα κύματα. Το φως του ήλιου το απόγευμα στην αμμουδιά. Η μεγαλειώδης άποψη στο Αιγαίο από το μπαλκόνι του Μαυράτου. Αυτά είναι, μεταξύ άλλων, τα πολλά μικρά μυστικά της ευτυχίας, τα οποία προσφέρονται στους επισκέπτες από την Ικαρία. Μια Ικαρία, η οποία κατά καλή τύχη για μερικούς και κατά κακή τύχη για άλλους, είναι ένας ακόμα κρυμμένος θησαυρός στην Ελλάδα.